Αυτά λοιπόν γίνονται φίλες και φίλοι και να πούμε ότι από αυτό εδώ το κανάλι, από την συχνότητα του Κόντρα Channel, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και που έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε αδιέξοδο, έχουν οδηγήσει πολλούς γονείς στην απελπισία. Εδώ είμαστε να τα επισημαίνουμε και θα μου επιτρέψετε μία κουβέντα να πω μόνον, επειδή πολλοί ρωτάτε, Ραντινόπουλε, εσύ βουλευτής, κάνεις και εκπομπή. Το λέω για πολλωστή φορά, από αυτή εδώ πέρα την συχνότητα, την ελεύθερη, την ανεξάρτητη, την συχνότητα του Κόντρα Channel, που πραγματικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ είτε μπροστά είτε και πίσω από τις κάμερες δίνουν έναν αγώνα για την δική σας ενημέρωση, θα είμαστε εδώ για ποιο λόγο. Όχι βεβαίως ότι θυμηθήκαμε το δημοσιογραφικό μας επάγγελμα και να το πω για μια ακόμη φορά, αυτή εδώ πέρα την εκπομπή την κάνουμε χωρίς καμιά προσωπική αμοιβή. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα για να κάνουμε τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, αυτό ήμασταν τα παλιά τα χρόνια. Ήρθαμε όμως γιατί πιστεύουμε ότι και ως πολιτικά πρόσωπα έχουμε την υποχρέωση να δίνουμε βήμα στην κοινωνία, να δίνουμε βήμα είτε στους συνδικαλιστές, είτε στους πολίτες, είτε σε αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ πέρα που φτάσανε με την πολιτική που ασκεί αυτή η κυβέρνηση, να δίνουμε βήμα για να ακούγονται ελεύθερα οι απόψεις. Νομίζουμε ότι και αυτή είναι μία από τις πολιτικές μας υποχρεώσεις. Συνεχίζω λοιπόν για να πω ότι με όλη αυτή την ιστορία των βιβλίων, πολλά ακούστηκαν και σχετικά με την προμήθεια του χαρτιού και υπάρχει και κάποια οσμή έτσι, όχι και τόσο πολύ καλή διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Νομίζω, Σταύρο Παπαντονίου, ναι, έτσι δεν είναι? Τον κύριο Κόκκινο, υπάρχει αυτή η οσμή που είπαμε πως το χαρτί, ο διαγωνισμός για το χαρτί που κόστησε πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με υπερτιμολόγηση κοντά στο 40%. Νικολάου. Κύριε Κόκκινε. Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Παρών πριν λίγων ημερών, υπήρξε ένας προϋπολογισμός της τάξης των 10,5 εκατομμυρίων ευρώ που ουσιαστικά πήγε να γίνει ανάθεση για προμήθεια χαρτιού. Αυτό ήταν ζημιογόνο για το δημόσιο, όπως τουλάχιστον κατέγραψε το άρθρο. Υπάρχει παρέμβαση του εισαγγελέα. Υπάρχει αυτή λοιπόν η εισαγγελική παρέμβαση που θα ρίξει φως στην όλη υπόθεση, που αν είναι ή δεν είναι σκάνδαλο. Πάντως τα πράγματα δεν φαίνονται και τόσο καλά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι και το ελεκτικό συνέδριο με την 2949 απόφασή του είχε ουσιαστικά σταθεί αντίθετο στην προμήθεια που πήγε να γίνει από τον Οργανισμό Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, τον οποίο η κυρία Διαμαντοπούλου και η σημερινή κυβέρνηση το Μάρτιο μήνα κατάργησαν, το έδωσαν ζωή μέχρι το Δεκέμβριο. Το 60% των υπαλλήλων έφυγαν με σύνταξη, γιατί βλέπαν ότι πάει να ιδιωτικοποιηθεί και πάει να γίνει κάποιο παιχνίδι με αυτή την ιστορία με των βιβλίων. Και σημειώνω επίσης ότι τις 2 Αυγούστου άφησαν να περάσει τόσο χρονικό διάστημα, δημιούργησαν την επιτροπή που θα είχαν την προμήθεια χαρτιού. Τόσο μες αργά. Αύγουστο. Μες τον Αύγουστο. Μες τον Αύγουστο. Που είναι παχιά τα καρπούζια, γιατί δεν είχαν αυτιά. Παχιά τα καρπούζια. Με τα, με πολύ τα παχιά τα καρπούζια. Λοιπόν, είναι. Τα λέω όλα αυτά σε συγκυρμό με όλα αυτά τα προηγούμενα που είπαμε, με την παρέμβαση εισαγγελέα, με τις όλες ιστορίες των προμηθειών και όλα αυτά τα οποία και μετά γίνονται. Θα πηγαίνουν να πληρώνουν φωτοτυπίες οι γονείς. Και πάμε για φωτοτυπίες γονείς από σχολικές επιτροπές που να σας μεταφέρω και, ένα προσωπικό μου βίωμα σήμερα. Ήμουνα στο Δήμο Ηρακλείου, Νέο Ηρακλείου. Οι δαπάνες ήταν λιγότερες από πέρσι. Μας το είπαν καθαρά οι άνθρωποι. Στο Δήμα Μαρουσίου, 70% κάτω θα είναι οι δαπάνες φέτος για τις σχολικές επιτροπές. Πέστε μου πού θα βρεθούν τα χρήματα. Το ίδιο και στα Βρυλίσσα, γιατί ο δημοτικός σύμβουλος που σας λέω που συνάντησα, ο Γιώργος Ομαρίνης, είναι αυτό που μου είπε πριν από 2 ώρες. Ακροτηρία σαν την αυτοδιοίκηση. Δεν έχει λεφτά λόγω του Καλλικράτη η αυτοδιοίκηση. Υπάρχει περίπτωση να έχει χρήματα η αυτοδιοίκηση να στηρίξει την εκπαίδευση? Μεταθέτουν τις ευθύνες στην αυτοδιοίκηση. Έχω την κυρία Ζέφη Νικολάου. Μια κουβέντα θα πω πριν μιλήσουμε με την κυρία Νικολάου, αντιπρόεδρο της ΕΛΜΕ στα Τρίκαλα, στην πατρίδα μου. Αλλά θα ήθελα να πω ότι επειδή είπες για τον Καλλικράτη, Κόκκινε, η ιδέα του Ρακούς ήταν και αυτή. Και αυτή. Μαζί με ιδέα του κυρίου Ρακούς ήταν και αυτή. Τα έκανε όπως τα έκανε Μούτι με τον Καλλικράτη, πάει να τα κάνει τώρα και με τους ταξιτζίδες. Χαίρετε, κυρία Νικολάου. Τι γίνεστε, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Να είστε καλά. Τι λένε και τα Τρίκαλα, που είναι και η πατρίδα των γονιών μου, μαζί με μια ρίζα και από το Μέτσοβο βέβαια και από την Ήπειρο. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Μακάρι να μπορούσα να σας πω όλα καλά, τίποτα δεν πάει καλά. Και εδώ βέβαια, όπως και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Για το κόστος, έτσι, για το χαρτί που σας άκουγα πριν, να τονίσουμε λιγάκι ότι πέρα από το κόστος βέβαια για να τυπωθούν επιτέλους και όταν τυπωθούν τα σχολικά βιβλία, θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα τεράστιο κόστος φωτοτυπιών,
το οποίο ακόμη δεν μπορεί να υπολογιστεί. Μιλάμε για τόνους επίσης ατελείωτους χαρτιού, το οποίο θα καταναλωθεί μαζί με τα μελανάκια, μαζί με τα τόνερς, μαζί με τις επισκευές των μηχανημάτων που απαραίτητα θα χρειαστούν στη συνέχεια. Και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Επειδή μιλάμε για πολλή οικονομία τώρα τελευταία, γι' αυτό το λέω. Η κατάσταση ποια είναι στα Τρίκαλα όσον αφορά τέλος πάντων τις θέσεις των εκπαιδευτικών, τι κενά υπάρχουν και τι γίνεται με τα βιβλία? Ο νόμος Τρικάλων είχε δώσει εξ αρχής ελάχιστα κενά, κάτι το οποίο φαίνεται πως θα ανατραπεί στη συνέχεια. Δηλαδή περιμένουμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και μέσα στον Οκτώβριο η εικόνα αυτή που ήθελε να παρουσιάσει η Διεύθυνση Τρικάλων στο Υπουργείο με ελάχιστα κενά να ανατραπεί, γιατί πάντοτε η εμπειρία δείχνει ότι τα κενά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που εμφανίζονται. Δυστυχώς η κατάσταση στο νόμο Τρικάλων είναι μια τραγική κατάσταση με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Είχαμε περίπου 300 αιτήσεις εκπαιδευτικών, οι οποίοι δικαίως ζητούσαν να έρθουν με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε δικά τους, είτε συγγενικών προσώπων, παιδιών τους. Έχει ικανοποιηθεί το ένα περίπου δέκατο, δηλαδή ο ένας στους δέκα, το οποίο θεωρείται να, το ελάχιστο. Αυτό είναι πρωτοφανές που έχει γίνει. Είναι πρωτοφανές. Τιμωρείται, θα έλεγε κανένας. Πρωτοφανές αυτό που έχει γίνει. Τιμωρείται, θα έλεγε κανένας, επίσης ο νόμος Τρικάλων. Είναι από τους πρώτους και πολλές φορές ο πρώτος νομός σε παραγωγή επιστημόνων. Και φαίνεται πως το Υπουργείο έτσι αποφάσισε να επικροτήσει την προσπάθεια των Τρικαλινών για τις σπουδές τους και για την εξέλιξή τους. Δυστυχώς ο ένας στους δέκα είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, είναι ένα τραγικό ποσοστό. Έχουμε συναδέλφους οι οποίοι όχι απλά είναι εξοργισμένοι, είναι σε τραγική κατάσταση. Τα προβλήματά τους είναι πολύ σοβαρά, πληρούν όλα τα κριτήρια και όλες τις προϋποθέσεις της εγκυκλίου, έστω και αυτής της άδικης εγκυκλίου. Γιατί πραγματικά δεν μπορείς να μοριοδοτήσεις την ανάγκη του ανθρώπου. Μπορεί να έγινε μια προσπάθεια να βελτιωθεί κάτι, αλλά δημιούργησε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που πήγε να λύσει. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ότι ξέρεις τι, αποσπώ εσένα, επειδή είσαι παντρεμένος και έχεις γονιό με αναπηρία, για παράδειγμα, που σε χρειάζεται, ενώ εσένα που είσαι ανύπατρος δεν σε αποσπώ, άρα ας πεθάνει ο δικός σου γονιός, για παράδειγμα, και δεν σε έχει ανάγκη. Δημιουργούνται πολύ σοβαρά προβλήματα, έχουμε πολύ έντονες διαμαρτυρίες. Και ελπίζουμε ότι μέσα σε όλη αυτή την ανάλγητη πολιτική, τουλάχιστον την ύστατη ώρα, το Υπουργείο ίσως να επιδείξει μία ευαισθησία, κάτι που δυστυχώς δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας από τα Τρίκαλα. Όσον αφορά λιγάκι την έλλειψη των βιβλίων, να μπορώ να πω μια κουβέντα γι' αυτό. Βεβαίως. Να πω λιγάκι ότι επίσης σε αυτό που αναφέρεστε, στην έλλειψη βιβλίων, η κατάσταση στο νομό Τρικάλων, αλλά από ό,τι γνωρίζω και σε άλλους νομούς, είναι επίσης τραγική. Έχουμε 95% έλλειψη. 95% έλλειψη βιβλίων στα Τρικάλα. Έχει μόνο ένα φορτηγό με βιβλία τα οποία δεν πληρούν ούτε καν το 5. Έβαλα εγώ ένα 5% για να μην πω λιγότερο. Δεν έχει έρθει ουσιαστικά δηλαδή τίποτα, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για το αν θα έρθει κάτι και πότε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Η σχολική χρονιά ξεκινάει ήδη πολύ άσχημα. Έχουμε νέους διευθυντές, χωρίς ανάλογη εμπειρία σε πολλά σχολεία μετά τις κρίσεις διευθυντών, που εγείρονται και εκεί διάφορα ερωτήματα. Διευθυντές που έχουν μετακινηθεί από σχολείο σε σχολείο και δεν γνωρίζουν τους συλλόγους των καθηγητών τους, οπότε θα έχουμε ακόμη μια καθυστέρηση μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Και γενικότερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ζωφερή. Η ανησυχία των γονέων, των καθηγητών και των παιδιών βέβαια είναι έντονη. Και όλοι δυστυχώς περιμένουμε μια κατακόρυφη πτώση στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Να ενημερώσω κάτι και την κυρία Νικολάου, μπορώ? Βεβαίως, βεβαίως. Και ερώτηση. Κύριε Τσούχλο, κύριε Αλεξανδράτο, Σταύρο, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Το πρώτο είναι κοινή διαπίστωση. Για να έχουμε και ένα διάλογο εδώ, ναι. Είναι κοινή διαπίστωση από όλη την κουβέντα που κάναμε και εσείς είπατε ότι τελικά τα βιβλία θα έρθουν μαζί με τον Άγιο Βασίλη, από ό,τι φαίνεται, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να σας ενημερώσω είναι το εξής, ότι σας πληροφορώ ότι σήμερα γίνανε κάποιοι διορισμοί αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Έχουν γίνει διορισμοί αναπληρωτών σε περιοχές που ζητούσαν μόνιμη εκπαιδευτική για είχαν μεγάλες ανάγκες για απόσπαση. Έχουν αφήσει αυτούς τους ανθρώπους όμοιρους. Δεν γνωρίζουν εκπαιδευτική μόνιμη αν τελικά θα πάρουν απόσπαση. Δεν γνωρίζουν σε ποιο σπίτι θα μείνουν. Όταν και οι πρωτοετής φοιτητές βρήκαν σπίτι, και την ίδια ώρα βάζουν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε κάποιες θέσεις που μπορούσαν να έχουν καλυφθεί ήδη. Δυστυχώς δεν είναι πρωτοφανές. Τραγικό. Συνέβη πέρυσι, δεν έχει μάθει τίποτα από όλη αυτή την κατάσταση, φαίνεται, το Υπουργείο. Συνεχίζει να κάνει το ίδιο λάθος και φέτος.
Το οποίο βέβαια δημιουργεί, αναρωτιέται κανένα, δημιουργεί φέτος. Ερωτήματα για το αν είναι, αν οφείλεται σε έλλειψη ικανότητας ή πραγματικά εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο συμφέροντα στην τελική. Και το τρίτο που θέλω να σου πω, Ζεύ, είναι το εξής, ότι πίεσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και το καταγγέλω αυτό και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι, πίεσε τους διευθυντές εκπαίδευσης που ίδια διόρισε υπουργός ουσιαστικά να δείξουν ναι. λιγότερα κενά. Να δείξουν Βεβαίως. Λιγότερα κενά. Ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική, όπως είπες. Μέσα. Θα ξεγυμνωθούν απέναντι σε αυτό το ζήτημα μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση. Θα αποτυπωθεί ξεκάθαρα. Και είχαμε και τις κομματικές επιλογές των διευθυντών. Έτσι, ο Πάπης ο Αλεξανδράτος. Κυρία Εφη, με ακούτε? Ορίστε. Με ακούτε, λέω? Ναι, βεβαίως. Είπατε μια μαγική λέξη, ευαισθησία. Ναι. Είναι μια λέξη η οποία μάλλον έχει χαθεί από την πολιτική σκηνή. Πιστεύετε ότι υπάρχει? Καλοπρόεδρε, ρωτάω. Δεν έχει σημασία το τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει τι αποτυπώνεται από την καθημερινότητα. Έτσι, διότι εγώ, τουλάχιστον... Εγώ θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά η καθημερινότητα δεν μου το επιτρέπει. Και εγώ θέλω να το πιστέψω. Ο εκπαιδευτικός φαίνεται ότι βάλεται από μια έτσι κατάφορη αδικία σε ό,τι τον αφορά. Και τώρα φαίνεται ότι καταρρύπτεται και το σύνθημα του Υπουργείου «Πρώτα ο μαθητής». Διότι τελικά ο μαθητής δεν είναι πρώτος. Όταν ο μαθητής έχει να πληρώσει αυτή τη στιγμή ένα σωρό χρήματα για να εξοπλιστεί με την απαιτούμενη υποδομή στο σπίτι του, για να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο του, τότε δεν είναι πρώτα ο μαθητής. Έρχεται ίσως πρώτα εκείνος ο μαθητής που έχει τα χρήματα και κάποιος άλλος θα μείνει τελευταίος. Επίσης, όλοι γνωρίζουν, όσοι ασχολούνται με τον εκπαιδευτικό τομέα, ξέρουν πολύ καλά ότι η φωτοτυπία πραγματικά θα εκτροχιάσει ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό είναι βέβαιο. Έχουμε μαθητές υψηλής επίδοσης, οι οποίοι σίγουρα θα μπορούν να βάλουν μία τάξη, έστω και σε πάμπολες φωτοτυπίες. Οι περισσότεροι όμως μαθητές, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών, είναι μέτριας ή χαμηλής επίδοσης. Οι μαθητές αυτοί αποκλείεται να μπορούν να βάλουν σε σειρά τόσες πολλές φωτοτυπίες, πόσο μάλλον να μελετήσουν από τις φωτοτυπίες και να εμπεδώσουν και το περιεχόμενο στο σπίτι. Μάλιστα. Κυρία Νικόλα, κυρία Νικολάου, ο κύριος Τσούχρος θέλει να σας ρωτήσει. Να σας ρωτήσω κάτι. Να. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, πώς αντιμετωπίζουν στην περιοχή σας όλη αυτή την κατάσταση? Δηλαδή, σε ποιο θέμα αναφέρεστε? Σε όλα αυτά που μας είπατε. Μας αναφέρατε πολλά προβλήματα και θα ήθελα να σας συγχαρώ για το εξής. Ότι και εσείς και οι προηγούμενοι συνάδελφοι και εμείς εδώ δεν θέσαμε κανένα οικονομικό ζήτημα. Και θέσαμε ζήτημα για την παιδεία, για την εκπαίδευση, για το μαθητή. Αυτό σημαίνει το πόσο σημαντική είναι η θέση του δασκάλου και του καθηγητή ως λειτουργού της εκπαίδευσης. Και θέλω να συγχαρώ και εσάς για την γενική τοποθέτηση, για τις αποσπάσεις, για όλη αυτή τη διαδικασία που μας είπατε. Θέλω να ρωτήσω όμως ότι οι συνάδελφοι έτσι, στην περιοχή σας, στα Τρίκαλα, τι θέση παίρνουν σε όλα αυτά, τι σας λένε, δηλαδή τι κλίμα σας μεταφέρουν? Μου μεταφέρουν με κλίμα πολύ μεγάλης ανησυχίας, έντονης ανησυχίας. Αυτά που σας είπα δεν είναι δικές μου κρίσεις, προέρχονται βέβαια και από την εμπειρία την προσωπική, αλλά προέρχονται κατ' εξοχήν από τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες των συνοδέλφων που έχω καθημερινά. Η ανησυχία τους είναι πάρα πολύ έντονη και οφείλεται ακριβώς στο ότι γνωρίζουν πολύ καλά με ποιον τρόπο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία, κάτι που φαίνεται ότι το Υπουργείο δεν το γνωρίζει, είναι πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα, από την ιστορία που συμβαίνει μέσα στην τάξη, από την επαφή που έχει ο εκπαιδευτής με τον εκπαιδευόμενο. Όσοι όμως εργάζονται πάνω σε αυτό, γνωρίζουν αυτό που σας είπα πριν, τις αντικειμενικές δυσκολίες δηλαδή που έχουν οι μαθητές ανάλογα με το επίπεδο της επίδοσής τους. Γι' αυτό λοιπόν οι συνάδελφοι έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία γύρω από το πώς θα διεξάγεται μία διδασκαλία η οποία σε τίποτα δεν θα έχει να κάνει με τα σύγχρονα δεδομένα. Πάμε σχεδόν έναν αιώνα πριν. Πάμε ίσως δεκαετίες, αν θέλετε, πριν, όπου ο καθηγητής, πώς το λένε, μιλούσε προφορικά και ο μαθητής έγραφε, σημείωνε. Τώρα αντί να σημειώνει, εντάξει, θα παίρνει μια φωτοτυπία. Ίσως η σημείωση προσωπική να έχει και μεγαλύτερη αξία για τον ίδιο από ότι θα έχει μια φωτοτυπία που μπορεί ο κακός μαθητής να την κάνει κατευθείαν βελάκι και ο καλός μαθητής να την σωρεύσει μαζί με άλλες μαζί πακέτο. Μάλιστα. Μέσα σε αυτά τώρα βέβαια σκέφτομαι και τους μαθητές του Λυκείου, ειδικά της τρίτης Λυκείου, οι οποίοι φαίνεται ότι θα είναι στην χειρότερη μοίρα όλων των εποχών, έτσι. Αυτά τα παιδιά μέσα σε όλο το υπόλοιπο στρες των πανελληνίων εξετάσεων ξεκινούν τη σχολική τους χρονιά με αυτά τα δεδομένα. Κυρία Νικολάου, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας, γιατί με έναν τρόπο ψύχρεμο
παραστατικό και εμπεριστατωμένο μας δώσετε μια συνολική εικόνα για την κατάσταση η οποία επικρατεί στο νομό Τρικάλων. Φαντάζομαι παρόμοια θα είναι η κατάσταση και στους άλλους τρεις νομούς της Θεσσαλίας. Από τις συνομιλίες μου με συναδέλφους άλλων νομών μπορώ να μεταφέρω το ίδιο πάνω κάτω κλίμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως πρέπει να πω ότι με αυτά που άκουσα μαύρησε η ψυχή μου. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω και να επαναλάβω αυτό που είπε και ο κύριος Θόδωρος ο Τσούχλος, ότι είναι πράγματι εντυπωσιακό το ότι σε αυτές τις δύσκολες περιστάσεις οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές δεν τους ακούω να μιλάνε για οτιδήποτε αφορά τους ίδιους ή την οικονομική τους κατάσταση, αλλά αγωνίζονται, μάχονται, διαμαρτύρονται, είναι στην πρώτη γραμμή ακριβώς γιατί είναι αυτοί τελικά που ενδιαφέρονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για την μόρφωση των παιδιών μας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Νικολάου. Αργύρι, μπορώ να πω κάτι. Βεβαίως. Η κυρία Νικολάου απέδειξε ότι ήτανε πολύ... οι εκπαιδευτικοί, οι συνδικαλιστές, δεν έχουν καθόλου ξύλινο λόγο. Η κυρία Νικολάου μίλησε σαν εκπαιδευτικός, σαν δασκάλα, σαν παιδαγωγός, χωρίς όμως να εκφράσει ξύλινο λόγο. Και νομίζω ότι το παράδειγμά της είναι το παράδειγμα της συντριπτικής πλειοψηφίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Εγώ επειδή δεν μπορώ, γιατί ξέρεις, πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά φεύγει το χούι. Επειδή δεν μπορώ να αποβάλω και το δημοσιογραφικό χούι, θα σου έλεγα και νομίζω θα συμφωνήσει και ο Σταύρος ο Παπαντονίου ότι η κυρία Νικολάου είχε και έναν δημοσιογραφικό λόγο. Είχε δηλαδή έναν λόγο ο οποίος ήταν σαν να έκανε ρεπορτάζ, σαν να έκανε ανταπόκριση. Ένα ρεαλιστικό λόγο. Όταν σου λέει η φωτοτυπία, κάποιοι μαθητές θα την κάνουν και βελάκι, είναι ακριβώς και δείχνει πόσο κοντά και τι ματιά άμεση διεισδυτική, γι' αυτό εγώ την αποκαλώ έτσι και δημοσιογραφική, είχε και δεν είναι βεβαίως μόνο η κυρία Νικολάου, έτυχε και ήταν μαζί μας απόψε και πάρα πολύ εκπαιδευτική, γιατί ακριβώς είναι δίπλα στα παιδιά και είναι δίπλα στην κοινωνία. Ήθελα να ρωτήσω τώρα τον συνάδελφο, τον Σταύρο τον Παπαντονίου. Δεν μου λες, ρε Σταύρο, εσύ σαν νέος άνθρωπος, νέος τέλος πάντων και στον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και μόλις βγαλμένος μέσα από τα πανεπιστήμια, οι νέοι άνθρωποι πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή την κατάσταση? Την αντιμετωπίζουν με απογοήτευση μεγάλη. Εγώ ήθελα να θίξω ένα από αυτά που είπε ο κύριος Τσούχλος, ότι από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Όχι. Από την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και επειδή φέτος είδαμε και στις Πανελλήνιες ότι η βαθμή ήταν πάρα πολύ χαμηλή, και δεν ξέρω αν ευθύνεται μόνο το ότι ήταν δύσκολα τα θέματα, ίσως να μην ευθύνεται μόνο αυτό, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσούχλο, σαν παιδαγωγό, όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί, πού θα καταλήξει, γιατί όλο αυτό καταλήγει στην πλάτη των παιδιών τελικά. Και τα παιδιά ξέρουμε πολύ καλά ότι σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να μην δώσει και πολύ σημασία ή να μην αντιληφθούν. Δεν θα βάλουν και τα κλάματα αν το πρώτο μήνα δεν έχουν βιβλία, αλλά το κακό γίνεται. Πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το πράγμα? Κύριε... Παιδαγωγικά. Είναι πολύ επικίνδυνο. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι οδηγεί σε επικίνδυνες ατραπούς. Η νεολαία χρειάζεται σταθερότητα. Η νεολαία χρειάζεται συμπαράσταση. Η νεολαία χρειάζεται σιγουριά. Και κάποια σταθερά πλαίσια μέσα και στα οποία... Ακριβώς, κάποια σταθερά πλαίσια. Δεν θα σου πω τη λέξη πειθαρχία, επειδή ίσως είναι μία λέξη που δεν είναι ηχή και... Νομίζω ότι η έννοια της αγωγής... Της αγωγής, μπράβο. Την οποία την εκτελούν απόλυτα οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δείχνουν ακριβώς την σημερινή πραγματικότητα. Ο νέος, ο σημερινός νέος του Λυκείου ή αυτός που τώρα ξεκινά στην πρώτη Λυκείου και περιμένει ένα νέο εξεταστικό σύστημα, ήθελε να βρει το καινούριο σχολείο. Το σχολείο και σταθερότητα και μια σιγουριά που θα τον οδηγούσε στο πανεπιστήμιο, στη γνώση, στα ΤΕΗ ή σε τελική ανάλυση, σε ένα σχολείο πολύ σημαντικό. Και θα του δίνει μια ελπίδα για το μέλλον. Αλλά δυστυχώς, και αυτό εμάς ως παιδαγωγούς μας προβληματίζει πάρα πολύ, υπάρχει μια τρομακτική απογοήτευση. Ήθελα λίγο να σε διακόψω, Θόδωρε. Βεβαίως. Γιατί θα συμπληρώσει και ίσως απαντήσει και στο ερώτημα του συναδέλφου του Σταύρου, ο κύριος Θανάσης Μίνας, διευθυντής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Ηρακλείου. Χαίρετε, κύριε Μίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Διευθυντά. Ποια είναι η κατάσταση
στο Νέο Ηράκλειο και ιδιαίτερα στο 12ο Δημοτικό, στο οποίο είστε διευθυντής. Δυστυχώς, παρακολουθώ την εκπομπή σας αρκετή ώρα από την αρχή. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, ίσως μεταπολεμικά, βρισκόμαστε στη τραγική κατάσταση οι μαθητές μας να μην παραλάβουν βιβλία με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το γεγονός αυτό έχει μία βαθύτερη σημασία, σημασιολογική, όσο και ουσιαστική. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν αυτό το γεγονός να περάσει έτσι απλά. Εμείς λοιπόν θα ξεκινήσουμε τα μαθήματά μας χωρίς βιβλία. Τα περί DVD, τα περί CD αφορούν τη Φιλανδία, αφορούν ίσως κάποια άλλα προηγμένα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά όχι το ελληνικό, δυστυχώς. Το βιβλίο είναι το κύριο εργαλείο μάθησης στο ελληνικό σχολείο. Έχουν γίνει προσπάθειες, είχαν γίνει μάλλον προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια και για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, οι οποίες δυστυχώς λόγω της μείωσης των δαπανών δεν μπορούν να συνεχιστούν, δεν συνεχίζονται. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε μία τρομερή οπισθοδρόμηση. Εσείς υπάρχουν ευθύνες. Εσείς τώρα, κύριε Διευθυντά, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βεβαίως εμείς, τέλος πάντων, και ως πολιτικοί μπορούμε να τα λέμε αυτά, όμως πρώτο Θεό, στη Δευτέρα που μας έρχεται, στις 12 Σεπτέμβρη, εσείς θα είστε στον αγιασμό, εσείς θα υποδεχθείτε και τα παιδιά από τα πρωτάκια μέχρι τέλος πάντων και τα μεγαλύτερα παιδιά. Εσείς θα είστε εκεί για να εξηγήσετε στους γονείς ποια είναι η κατάσταση. Εσείς θα πρέπει να πείτε δύο κουβέντες στα παιδιά την ημέρα του αγιασμού. Πόσο εύκολη είναι η θέση του διευθυντή ενός δημοτικού σχολείου? Εσείς τώρα πώς θα τα βγάλετε πέρα τη Δευτέρα? Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Πραγματικά θα είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή, εκείνη η στιγμή την οποία θα ανακοινώσω στους γονείς ότι οι μαθητές δεν θα παραλάβουν τα βιβλία τους. Επίσης αισθάνομαι πολύ άσχημα έναντι των συναδέλφων και περιμένω οδηγίες από την προϊστάμενη αρχή για το πώς ακριβώς θα διαχειριστούμε αυτό το ζήτημα. Βέβαια. Προσωπικά έχω σκεφτεί. Εσείς τι σκεφτήκατε, δάσκαλε? Περσινούς μαθητές να επιστρέψουν τα βιβλία τους, να βάλουμε γόμες, να σβήσουμε και να τα ξαναδώσουμε στους μαθητές μας. Μάλιστα. Τι να πω. Το ζήτημα της ποιότητας, βεβαίως το οικονομικό κόστος, εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι έχει δοθεί μια οικονομική διάσταση στο θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Είναι αυτό που ανέφερε και ο συνάδελφος, ο κ. Τσούκλος. Έχει να κάνει με την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χαίρομαι που το λέτε. Ναι. Δεν μπορούμε να τα ισοπεδώνουμε όλα. Βεβαίως υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Η χώρα μας περνάει ίσως τη μεγαλύτερη κρίση την οποία μεταπολεμικά. Αντιλαμβανόμαστε και εμείς οι εκπαιδευτικοί ότι αυτό το ζήτημα υπάρχει, υφίσταται. Έχουμε δείξει κατανόηση και δείχνουμε κατανόηση. Και μεγάλη, μάλιστα. Βεβαίως θέλαμε να υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη, κοινωνική δικαιοσύνη. Να μην την πληρώνουν οι εκπαιδευτικοί, που όπως και σήμερα διαπίστωσα στο θέμα των αποδοχών, είμαστε οι χαμηλότερα αμοιβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι. Και μας ενοχλεί και όταν συλλήφθην όλους τους εκπαιδευτικούς, μας ισοπεδώνουν στο θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς δεν διοριστήκαμε ρουσιατολογικά. Εμείς διοριστήκαμε βάση την επιτηρίδα. Είχαμε τις σπουδές μας και έχουμε τις σπουδές μας και προσπαθούμε συνεχώς να είμαστε, να επιμορφωνόμαστε, να είμαστε παραγωγικοί. Έτσι. Αυτή η ισοπαίδωση, αυτό το οποίο αναφέρθηκε και από τον κύριο Κόκκινο για περί κοινωνικού αυτοματισμού, μας ενοχλεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Είμαστε λειτουργοί. Κύριε Μίνα, θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά καλή δύναμη για την ερχόμενη Δευτέρα. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο θα είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, για τον διευθυντή ενός σχολείου, όπως είστε εσείς στο Νέο Ηράκλειο, να εξηγήσετε τα ανεξήγητα σε γονείς και μαθητές.
Θα έλεγα όμως πραγματικά και το λέω έτσι σαν μια απορία. Αλήθεια, η ηγεσία, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα πάει σε αγιασμούς? Θα πάνε σε αγιασμούς και θα είναι εκεί πέρα και θα βγάλει λόγο η κυρία Διαμαντοπούλου και οι άλλες δύο κυρίες υπεύθυνες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας? Θα εμφανιστούν σε σχολεία και τι θα πούν? Πραγματικά, ήθελα, ναι. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να προτείνω, μάλλον καλύτερα να αναφέρω, στα ολιγοθέσια σχολεία, τα οποία την τελευταία επταετία, οκταετία, από το 2004 και μετά, σε όλα τα ολιγοθέσια σχολεία λειτουργούσαν ολοήμερα σχολεία. Είχε γίνει μια τρομερή προσπάθεια. Όντως, ναι. Τα ολιγοθέσια σχολεία να λειτουργούν και ως ολοήμερα, έτσι ώστε οι μαθητές εκείνοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της πατρίδας μας να έχουν περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης, να έχουν το πρόσθετο δάσκαλο το απόγευμα. Οι γονείς εκεί δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους, δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Εκεί λοιπόν ο δάσκαλος, ο δεύτερος που ήταν στο ολοήμερο, παρήχε αντισταθμιστική αγωγή. Με εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο, σε όλα τα εξαθέσια δημοτικά σχολεία που ήταν ολοήμερα, αυτομάτως καταργήθηκε ο θεσμός. Είναι τραγικό. Εγώ θα πρότεινα να πάνε εκεί για αγιασμό. Όχι επιθυμών. Να πω κάτι στο Σάκη το μήνα που τον ενδιαφέρει και αυτόν και όλους τους εκπαιδευτικούς. Επειδή δεν είμαστε εμείς απολογητές αυτού του εγκληματικού κυβερνητικού έργου, το οποίο βλέπουμε και βιώνει όλη η ελληνική εκπαίδευση και ο ελληνικός λαός, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε σήμερα την πρώτη μέρα του σχολείου, αλλά και τη δεύτερη φυσικά, να μοιραστεί επιστολή στους γονείς, που θα λέει τα κακώς κείμενα. Δεν θα απολογούμαστε εμείς, ούτε θα χρεωνόμαστε εμείς τις λάθος πολιτικές επιλογές. Να ψηλά το κεφάλι, αντοχές και ενημέρωση και στους γονείς. Ποιος φταίει, και τους στέλνουμε συμμάχους μας στη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε για την εκπαίδευση. Να ρωτήσω εγώ κάτι, Σάκη, το μήνα. Για ρώτα κι εσύ, Μπάμπη, Αλεξανδράτε. Με ακούς? Καλησπέρα, Σάκη. Έχει μια μακριά πορεία στο Υπουργείο στα ολοήμερα σχολεία και μια μακριά πορεία ως σχολικό σύμβουλο στην Ιστερά Ελλάδα. Πες μου, βάζοντας το χέρι στην καρδιά, η σημερινή έλλειψη και το τραγελαφικό της υπόθεσης της έλλειψης των βιβλίων οφείλεται σε ανικανότητα των υπευθύνων ή σε δολιότητα, κατά την άποψή σου? Μπάμπη μου, πραγματικά έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση. Μένω μόνο στο τραγικό της ιστορίας. Κύριε Μίνα, αγαπητέ κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από αυτά που μας είπατε βγάλαμε και εμείς τα συμπεράσματά μας και νομίζω τα βγάλαν και οι τηλεθεατές. Μείνετε μαζί μας. Ένα σύντομο διάλειμμα και μετά θα περάσουμε. Αργύρι, μπορώ να πω κάτι μια στιγμή? Βεβαίως, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Απλά θέλω να πω ότι η παρέμβαση του κυρίου Μίνα αποδεικνύει και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων εκπαιδευτικών. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από την Ευρώπη. Αστείευεσαι. Και όχι μόνο το υψηλό επίπεδο, και δάσκαλοι στην πρώτη γραμμή και της κοινωνίας. Ακριβώς. Έτσι, δεν είναι μόνο δάσκαλοι επιστήμονες, είναι και στην πρώτη γραμμή της κοινωνίας. Είναι από τους καλύτερους εκπαιδευτικούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω εντυπωσιαστεί και με αυτά που άκουσα και από τον Σάκη το μήνα και από την κυρία Νικολάου και από τους άλλους καλεσμένους για το τηλεφώνου. Το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτικών. Θα το συζητήσουμε μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Είδατε τι χρήσιμα πράγματα μαθαίνουμε εδώ πέρα από τους δασκάλους που έχουμε φωνάξει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα ήθελα και κάποιες συμβουλές για τους γονείς. Γιατί εκτός από δάσκαλοι είσαστε όλοι σας και γονείς, πέντε πράγματα για τους γονείς και για τους παππούδες, γιατί και πολλοί παππούδες μας ακούν που θα πάνε τα εγγόνια, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις ελληνικές οικογένειες με τις ελλείψεις τις οικονομικές κλπ. Πολλοί παππούδες, βλέπω το πρωί, πάνε οι παππούδες τα παιδιά στο σχολείο, διότι οι γονείς πρέπει να τρέξουν για το μεροκάματο. Μείνετε μαζί μας να ακούσουμε και μερικές χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές. Σε λίγο και πάλι μαζί. Κορυφαίος στην εκπαίδευση γίνεσαι μόνο όταν οραματίζεσαι, διοργανώνεις, πρωτοπορείς, αναγνωρίζεις, σέβεσαι, αγαπάς.
Αντιμετωπίζεις τον κάθε σπουδαστή σου ξεχωριστά, αναδεικνύοντας όλες τις δεξιότητές του. Γιατί κάθε σπουδαστής δεν είναι απλά ένας αριθμός, αλλά είναι ένας άνθρωπος με όνομα και...